Τα δύο αυτά χρόνια χορτάσαμε από υποσχέσεις και μεγάλα λόγια. Τι να θυμηθούμε από τις εισαγγελίες ότι σε ένα χρόνο θα είναι όλα καλύτερα από πριν, ότι θα πάρθουν μέτρα για να μην γίνει ξανά το κακό, μέχρι και νοσοκομείο έταξαν να το μαθιάσουν. Φυσικά δύο χρόνια τώρα ούτε αποζημίωση 100% υπήρξε, ούτε καν ο αμύατος δεν έχει μαζευτεί και βρίσκεται για αυτό στην περιοχή. Σαν να μην έφταναν ό,τι έχουν ζήσει μέχρι τώρα οι πυρόκλειστες οικογένειες, η κατάσταση για αυτούς δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, αφού εκπνέουν και οι προθεσμίες που έχουν τεθεί από νομοθετικές παρεμβάσεις για μία σειρά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη η προστασία των πυρόκλειστων από διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, η φιλοξενία των πληγέντων, η επιχορήγηση του ενοικίου κτλ.